Πάνω από 200.000 στρέμματα δημόσια αγροτική γη θα παραγορηθούν έναντι αιτήσιου συμβολικού τιμήματο έω 5 ευρώ αναστρέμα από την νεαρινή καλλιεργητική περίοδο σε ανέργου, κατ' επάγγελμα αγρότε ή όσου ανήκουν σε αγροτικού συνεταιρισμού και σε νέου αποφύτου γεωτεχνικών σχολών. Πρόκειται για εκτάσει που ανήκουν κατά κυριότητα στο Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη, οι οποίε θα αναδιανεμηθούν βάσει σχετική απόφαση του Υπουργού Σταύρου Αρακοβίτη, με την οποία ενεργοποιείται ουσιαστικά ο νόμος του 2012. Στόχο είναι η παραχώρηση φτηνή παραγωγική γη, η ενίσχυση των νέων ανθρώπων τη περιφέρεια, αλλά και η καταπολέμηση του φαινομένου τη επινοικίαση της δημόσια γη από παραχωρησιούχου που δεν κατοικούσαν καν στην περιοχή σε καλλιεργητέ με δικαιώματα. Οι σχετικέ υπουργικέ αποφάσει και εγκύκλοι αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί ώστε τα τέλη Ιανουαρίου με στόχο σε συνεργασία με τι περιφέρειε να ξεκινήσει το συντομότερο η υποδοχή των αιτήσεων των Συνολικά, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία που παρουσιάζει η εφημερίδα Το Έθνο, θα αναδιανεμηθούν 207.449 στρέμματα σε 13 περιφερειακές ενότητες σε όλη την Ελλάδα, βάσει μοριοδότηση και κοινωνικών κριτηρίων. Στην Ήπειρο, όμω, που περιλαμβάνεται σχετική λίστα, είναι η Θεσπρωτεία. Η μέγιστη έκταση που θα παραχωρηθεί ένα δικαιούχο φυσικό πρόσωπο είναι 100 στρέμματα, ενώ η διάρκεια της παραχώρησης συζητείται να είναι από 5 έως 25 χρόνια. Μέχρι τώρα οι εκτάσεις αυτές ήταν παραχωρημένες σε 5.923 δικαιούχους βάσει των στοιχείων του Υπουργείου. Βάσει των διατάξεων, οι ενδιαφερόμενοι για την παραχώρηση τη χρήση αγροτικού ακινήτου έω 100 στρέμματα που διαχειρίζεται το Υπουργείο πρέπει να εντάσσονται στι παρακάτω κατηγορίε. Να είναι επαγγελματίε αγρότε ή νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ω κάτοχοι αγροτική εκμετάλλευση ή συνεταιρισμοί ή ομάδε παραγωγών. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΑΕΔ να είναι νέο ηλικία έω 35 ετών, πτυχιούχη γεωτεχνική σχολή, ΑΕΗ ή Η τελική επιλογή των δικαιούχων, εφόσον υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι, θα γίνει βάση μοριοδότηση. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τι βασικές κατηγορίε, θα αντιστοιχούν. 50 βαθμοί για αγρότη με όμορφοι προ το παραχωρούμενο αγροτικό ακίνητο αγροτική εκμετάλλευση, με την προπόθεση ότι το σύνολο των ήδη καλλιεργούμενων ιδιόκτητων ή, ή μισθωμένων αγροτεμαχίων του και υπό την υποπαραχώρηση αγροτεμαχίου δεν υπερβαίνουν τα 100 στρέμματα. 100 βαθμοί για αγρότη, στον οποίο το ακίνητο είχε παραχωρηθεί για καλλιέργεια, με απόφαση νομάρχη-αντιπεριφερειάρχη για τουλάχιστον 2 χρόνια. 100 βαθμοί για μόνιμους κατοίκους Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία βρίσκεται το παραχωρούμενο ακίνητο. 100 βαθμοί για νέο αγρότη έως 35 ετών. 100 βαθμοί για νέου ηλικία έω 35 ετών με πτυχίο γεωτεχνική σχολή ή μεδαπής ή αλλοδαπή. 180 βαθμοί για εγγεγραμμένου στα αρχεία του ΑΕΔ. 60 βαθμοί για επαγγελματίε αγρότε. 100 βαθμοί για υποψηφίου με δέσμευση καλλιέργεια για παραγωγή τροφίμου ενταγμένου στο στρατηγικό σχεδιασμό τη περιφέρεια. 50 βαθμοί για υποψηφίου με δέσμευση καλλιέργεια για παραγωγή άλλου τροφίμου μη εντεταγμένου στο στρατηγικό σχεδιασμό τη Περιφέρεια ή για παραγωγή χονδροειδών ή συμπυκνωμένων ζωοτροφών ή για χρήση του αγροτικού ακινήτου για βόσκηση. 300 βαθμοί για αγροτικό συνεταιρισμό ή ομάδα παραγωγών με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίμων, ενταγμένων στο στρατηγικό σχεδιασμό της περιφέρειας για παραγωγή χονδροειδών ή συμπυκνωμένων ζωοτροφών ή για χρήση αγροτικού ακινήτου για βόσκηση, χωρίς τον περιοριστικό παράγοντα 100 στρεμάτων. Επιπλέον, προβλέπεται μοριοδότηση από 10 έω 100 βαθμού για ανέργου νέου αγρότε έω 35 ετών ή νέου με πτυχίο γεωτεχνική σχολή που έχουν δηλώσει στο Μητρό Αγροτών και στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείριση και Ελέγχου, συνολικά καλλιεργούμενο ή άλλο εκμεταλλευόμενο αγροτικό ακίνητο έω 100 στρέμματα. Η μοριοδότηση στην περίπτωση αυτή είναι ανάλογη με τα δηλωμένα στρέμματα και λιγοστεύει όσο αυξάνεται η έκθεση. Παραδείγματο χάρην, 10 βαθμοί για καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έω 10 στρέμματα και 100 βαθμοί για ακίνητο έω 4 στρέμματα. Για την παραχώρηση τη χρήση του αγροτικού ακινήτου επιλέγεται το ετών που αθρίζει τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Σε περίπτωση συγκέντρωση ίδια βαθμολογία μεταξύ περισσότερων φυσικών προσώπων, επιλέγεται κατά σειρά προτίμηση ο μόνιμο κάτοικο και μετά ο νεότερο υποψήφιο. Μεταξύ περισσότερων νομικών προσώπων με ίδια βαθμολογία, επιλέγεται αυτό με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, ενώ σε περίπτωση ίδιας βαθμολογίας φυσικού και νομικού προσώπου, επιλέγεται το νομικό πρόσωπο.